Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και σε εφαρμογή έχει τεθεί, κυρίες και κύριοι, από τις 6 το πρωί η απαγόρευση της κυκλοφορίας που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι πρώτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας σε κεντρικούς δρόμους και οδικές αρτηρίες της χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγοί και πεζοί που ελέγχθηκαν έδειξαν να πειθαρχούν στις συστάσεις και στο μέτρο της απαγόρευσης. Εν τω μεταξύ, σταματούν από το βράδυ οι πτήσεις από Βρετανία και Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας με τον Μαρίνο Αλιφέρη, τον Σπύρο Φρεμεντίτη, τη Μαρίλη Λάπα και την Αναστασία Αργυριάδου από την Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τη Δέσποινα Βλεπάκη, καθώς, Δέσποινα, αυξήθηκε τις τελευταίες ώρες ο αριθμός των νεκρών στη χώρα μας. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, Λίνα, έχουμε αυτή τη στιγμή 17 θύματα του κορονοϊού στη χώρα. Έτσι λοιπόν, 15 νεκρούς έχουμε επιβεβαιωμένους από το Υπουργείο Υγείας στην χτεσινή ενημέρωση. Ωστόσο, σήμερα προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο που δυστυχώς, όπως φαίνεται, αυξάνεται συνεχώς. Ακόμα 2 άνθρωποι που έχουν χάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Ο ένας είναι ένας 64χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο του Ρίου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε τα ξημερώματα, ενώ πριν από λίγο, όπως μάθαμε, επιβεβαιώσαμε ότι κατέληξε ένας ακόμα άνδρας στο νοσοκομείο Σωτηρία και αυτός τα ξημερώματα. Σε κάθε περίπτωση είναι σύμφωνα με πληροφορίες στο ρεπορτάζ μας. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας που θα γίνει στην καθιερωμένη ενημέρωση των ιατρικών συντακτών στις 6 το απόγευμα. Και θα την παρακολουθήσουμε. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περνάμε στο μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι. Τώρα επιποδός από το πρωί αστυνομικοί, λιμενικοί και άνδρες της δημοτικής αστυνομίας, χωρίς ιδιαίτερα παρατράγουδα. Και οι περισσότεροι, Μαρίνο Αλιφέρη, είναι ενημερωμένοι και εφοδιασμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ακριβώς, Λίνα, από τις 6 ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας, φαίνεται ότι οι Αθηναίοι έχουν προσαρμοστεί και έχουν οι περισσότεροι μαζί τους το απαραίτητο έγγραφο με το οποίο δικαιολογούν την παρουσία τους στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι περισσότεροι, να σου πω ωστόσο, δεν είχαν συμπληρώσει τη φόρμα η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα forma.gov.gr, εκεί όπου συμπληρώνουμε τη βεβαίωση 2 για να μετακινηθούμε. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν συμπληρώσει σε μια κόλλα Α4 το ονοματεπώνυμό τους, που μέναν και που ήθελαν να πάνε και θα επέστρεφαν στη συνέχεια στο σπίτι τους. Όλοι μας είπαν ότι υποστηρίζουν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς είναι αναγκαία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε εκατοντάδες πολίτες να κυκλοφορούν χωρίς να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού. Να σου πω ότι είδαμε αστυνομικούς ακόμη και έξω από τους σταθμούς μετρό, εκεί που έκαναν ελέγχους στους επιβάτες που έβγαιναν και έμπαιναν στους σταθμούς και είχαν οι περισσότεροι από αυτούς την απαραίτητη βεβαίωση. Βέβαια, υπήρχαν και άτομα που δεν είχαν, κυρίως ήταν αλλοδαποί αυτοί που δεν είχαν το έγγραφο και τη βεβαίωση και κάποια άτομα τα οποία δούλευαν τη νύχτα. Οι περισσότεροι είχαν την απαραίτητη βεβαίωση για να κυκλοφορούν. Είδαμε αστυνομικούς της ομάδας Δίας να περιπολούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και να σταματούν οδηγούς και επιτόπου να ζητούν την απαραίτητη βεβαίωση, και αυτοί την είχαν. Ενώ είδαμε και μπλόκα σε κεντρικά σημεία, σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Μάλιστα, σε εμένα προσωπικά έγινε ακόμη και έλεγχο την ώρα που βρισκόμουν στο φανάρι. Με πλησίασα αστυνομικός, έδειξα τη βεβαίωση που έχουμε πάρει από το σταθμό και με άφησε να συνεχίσω βέβαια για την ταυτότητα και να συνεχίσουμε κανονικά την διαδρομή μας. Φαίνεται, Λίνα, ότι περισσότεροι έχουν προσαρμοστεί στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Μάλιστα, τώρα στα διόδια στις Αφίθνες, κυρίες και κύριοι, όποιος μπαίνει ή όποιος βγαίνει από την Αθήνα ελέγχεται. Ο Σπύρος Φρεμετίτης βρίσκεται εκεί για να δούμε αν μαζί τους οι οδηγοί, Σπύρο, έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πειθαρχημένη θα έλεγα ότι είναι η οδηγή. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν από το πρωί. Εδώ στις Αφίδνες, στα Διόδια που βρισκόμαστε, στην έξοδο προς την πλευρά της Βιωτίας και προς την είσοδο προς την πλευρά της Αθήνας. Τώρα είμαστε στο ρεύμα προς Αθήνα. Με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Ντουντάπου θα σας δώσουμε εικόνα αστυνομικούς οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν από το πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή τι κάνουν? Ελέγχουν σχολαστικά ένα-ένα αυτοκίνητο. Φορτηγό, γιοταχή, μηχανάκι όπως βλέπετε, ό,τι περνάει από τα Διόδια. Το ελέγχουν σχολαστικά. Εξετάζουν αν έχουν πάνω τους τα νόμιμα έγγραφα, αυτά τα οποία προβλέπεται με βάση την υπουργική απόφαση. Εξετάζουν αν έχουν SMS, αν έχουν σχετικά χειρόγραφες ή τυπωμένες βεβαιώσεις από την εργασία τους, προκειμένου να εισέλθουν στη συνέχεια στην Αθήνα. Είμαστε, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, στην είσοδο προς Αθήνα. Ο κύριος οδηγός που βλέπετε έχει ένα έντυπο συμπληρωμένο, το εξετάζει η τροχονόμος και βεβαίως από εκεί και πέρα, με βάση τις διατυπώσεις που θα γίνουν, θα συνεχίσει ή θα επιστρέψει προς τα πίσω. Είχαμε το πρωί, θέλω να σας πω, την περίπτωση 80 περίπου οδηγών στην πλευρά της Ελευσίνας, όπου γύρισαν προς την πλευρά της Αθήνας. Εσείς όλα καλά, εντάξει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πού πηγαίνετε? Τελωνίο, εννοείς, εκτελωνιστή. Και γυρνάω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και χαρά. Λοιπόν, ζωντανά τώρα ο κύριος Τελωνιακός είναι στη δουλειά του. Είναι η βιομηχανική ζώνη εδώ. Πρέπει να έχουν το νου τους οι οδηγοί, Λίνα μου. Κάθε πρωί θα σημειώνεται κομφούζιο κυκλοφοριακό μέχρι τουλάχιστον να περάσουν τα Διόδια και να απομακρυνθούν από την Αθήνα στη βιομηχανική περιοχή. Αυτό μας το είπαν οι αστυνομικοί. Και θέλω να πω ότι πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 9, ήρθε εδώ και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να δει προσωπικά ο ίδιος την κατάσταση. Λίνα. Μας, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στα Διόδια των Αφιδνών. Πάμε να δούμε, Σπύρο, τι σου είπαν το πρωί οδηγοί τους οποίους συνάντησες. Όλη η τροχιά είναι στο δρόμο, ενεργούμε ενδελεχείς ελέγχους. Η πλειοψηφία των οδηγών, το μεγαλύτερο ποσοστό, φέρει κανονικά τα προβλεπόμενα από την υπουργική απόφαση. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλο το 24ωρο, όλο το χρονικό διάστημα προβλέπει η υπουργική απόφαση. Ζητάμε την κατανόηση των οδηγών, θα υπάρξουν κάποιες ολιγόλευτες καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων που διενεργούν οι τροχονόμοι. Παράκληση να έχουν τα σημειώματα στο παμπρίζ, ώστε να είναι εμφανή και να διευκολύνει το έργο των τροχονόμων και να διευκολύνεται οι ίδιοι για τη μετάβασή τους στο προορισμό. Θα πάτε για δουλειά? Εργασία. Έχετε χαρτιά μαζί σας? Βεβαίως. Πού πάτε? Καρδίτσα. Είστε από εκεί μόνοι? Ναι. Είμαστε από πάτουμε από κάτω. Είμαστε μόνιμοι εκεί. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι η μέρα προσαρμογής για όλους μας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα την Μαρίλη Λάπα. Έχεις πάει, Μαρίλη, από το πρωί σε τράπεζες, σε φαρμακεία, σε μίνι μάρκετ. Έχεις μιλήσει με ανθρώπους που έχουν βγάλει το κατοικίδιό τους για μία βόλτα. Τι συμπέρασμα βγάζεις από αυτό το διπορικό σου στην Αθήνα? Λίνα, είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι και όπως βλέπετε και με τη βοήθεια του Πάνο του Ιγιανού, θα δείτε ότι ο πεζόδρομος είναι άδειος. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Όσοι όμως έρχονται και περπατάνε, έχουν όλοι έγγραφα μαζί τους, είτε για να πάνε στο φαρμακείο, είτε για να περπατήσουν να βγάλουν βόλτα το κατοικίδιό τους. Όλοι έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Συνομιλήσαμε και με εργαζομένους και αυτοί έχουν προμηθευτεί ήδη, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα, τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να πιστοποιούν ότι δουλεύουν. Μάλιστα, κάποιοι εργοδότες έχουν προνοήσει για τους δικούς τους υπαλλήλους και έχουν φτιάξει εκείνοι τις ειδικές φόρμες. Αν θέλεις, μπορούμε να συνομιλήσουμε με έναν υπεύθυνο καφετέριας, να μας πει και εκείνος τι έχει κάνει, πώς βλέπει τα νέα έκτακτα μέτρα που έχουν πάρθει από σήμερα το πρωί. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πώς ξημέρωσε η σημερινή μέρα για σας? Όπως πάντα, πεσμένος ο τζίρος. Πάρα πολύ πεσμένος, θα έλεγα. Συμβάλλει και καιρός, διότι με το που βγει ο ήλιος, πάλι έξω θα είναι όλοι. Βεβαιώσεις έχετε? Βεβαιώσεις, ναι, φτιάξαμε, μεριμνήσαμε ήδη. Εμείς συγκεκριμένα δεν έχουμε delivery, αλλά γενικότερα βλέπω και συναδέλφους εδώ έχουν συνοηθεί, έχουν οργανωθεί. Είναι ένα μέτρο που έπρεπε να το πάρει η κυβέρνηση, διότι για πρώτη φορά σαν νέος άνθρωπος βλέπω ότι έχουμε κυβέρνηση και εμείς δεν λέμε να συμμαζευτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, από το Μαρούσι θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, κυρίες και κύριοι, γίνονται έλεγχοι από την αστυνομία σε 4 σημεία, Αναστασία Αργυριάδου. Και μιλάγαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο. Μου έλεγες πως οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας είναι αρκετά χαλαροί.
οι περισσότεροι δεν έχουν μαζί τους, όσοι τουλάχιστον πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές, παρά μόνο την ταυτότητά τους, έτσι. Και δεν έχουν κατανοήσει, Λίνα, ότι πρέπει να έχουν ένα επίσημο έγγραφο μαζί τους. Είμαστε λοιπόν στη λαϊκή αγορά στην οδό Αρτάκη, στην περιοχή της Τούμπας, εδώ που συμμετέχουν μόνο το 20% των εμπόρων και των παραγωγών. Οι πάγκοι που έχουν απομείνει έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και συναντήσαμε νωρίτερα ηλικιωμένους που είχαν έρθει για τα εβδομαδιαία ψώνια τους μόνο με ταυτότητά τους ή με ένα χειρόγραφο έγγραφο, το οποίο δεν είχε καν την υπογραφή τους, όπου έγραφε ότι πάμε στη λαϊκή αγορά ή πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εξηγούσε ότι αυτό δεν τους καλύπτει και ότι από αύριο θα έχουν κυρώσεις και πρόστιμο. Και εκείνοι μου έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο στο να μπουν στη διαδικασία, να τυπώσουν από το ίντερνετ την ειδική φόρμα. Τώρα, η εικόνα που συναντήσαμε όμως στην παραλία της Θεσσαλονίκης ήταν τελείως διαφορετική. Λιγοστώσε και ο κόσμος λόγω της βροχής. Όσοι λοιπόν κατέβηκαν κάτω στο κέντρο για να αθληθούν ή για να πάνε στη δουλειά τους, είχαν την υπεύθυνη δήλωση. Ήταν μεμονωμένες δύο συγκεκριμένα οι περιπτώσεις πολιτών που δεν έφεραν κάποιο επίσημο έγγραφο πάνω τους. Ωστόσο, από ό,τι βλέπουμε, ότι και οι Θεσσαλονικείς έχουν αρχίσει να συμμορφώνονται. Η εικόνα σήμερα στο κέντρο της πόλης, αλλά και περιφερειακά, μην καμία σχέση με αυτή των προηγούμενων ημερών. Κλιμάκια λοιπόν των αστυνομικών βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και στις εισόδους της πόλης. Ελέγχουν τόσο τους πολίτες, όσο και τους οδηγούς των οχημάτων, Λίνα. Για να δούμε λοιπόν κάποιοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνάντησες, τι λένε για τα μέτρα και πόσο προετοιμασμένοι είναι για όλο αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Σας είπαν κάτι, απλά δεν σας τα άσυσαν. Όχι, μα ξέρετε τα παιδιά. Τι ναι, πάρα ναι. Πολύ ευγενικά. Γιατί όμως έτσι. Δεν ξέρω, ταράχτηκα. Γιατί. Έγγραφο δεν είχατε μαζί σας, είχατε μια λευκή κόλλα. Και την ταυτότητά μου, αλλά ξέρετε τα παιδιά με βοήθησαν, με έγραψαν ό,τι έπρεπε να μου γράψουν. Έστειλα στο 13.033 την αιτολογία, που είναι η σωματική άσκηση, το 6. Ακριβώς. 6 κενό, το ονοματεπώνυμό μου που μένω και με απάντησαν. Σε πόση ώρα απάντησαν το μήνυμα? Σε μισό λεπτό. Εμείς πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Πάτρα. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Γιαπρακάς για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Νίκο. Καλησπέρα, Λίνα, από το κέντρο της Πάτρας, εδώ όπου αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρίσκονται στο κέντρο της πόλης προκειμένου να ελέγξουν τους οδηγούς, τους ελάχιστους περαστικούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Πάτρας. Βλέπετε την εικόνα την οποία σας δίνουμε με τον οπερατέρ. Είναι πραγματικά μια άδεια πόλη η Πάτρα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι ελάχιστη η κυκλοφορία που υπάρχει. Μάλιστα, είναι αρκετά και τα δευτερόλεπτα τα οποία χρειάζονται για να περάσουν αυτοκίνητα, τα οποία κανονικά αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχουν κατακλείσει τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι πατρινοί περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα. Από το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε κάνει από το πρωί, Λίνα, είδαμε ότι όλοι έφεραν μαζί τους το απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να κυκλοφορούν. Το επιδείκνυαν στις αστυνομικές αρχές. Το ίδιο συνέβαινε ακόμα και στις λαϊκές, όπου πήγαμε και κάναμε ρεπορτάζ. Βλέπουμε εδώ τώρα κάποια αυτοκίνητα τα οποία σταματούν για έλεγχο οι άνδρες της ομάδας Δίας, οι αστυνομικοί, προκειμένου να ελέγξουν αν υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα. Εδώ λοιπόν οι εικόνες από την Πάτρα, την κεντρική πλατεία της πόλης. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από τον Νίκο Γιαπρακά. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Αργύρη Καλογερόπουλο, για να δούμε, Αργύρη, όλα τα νέα από την ΔΕΗ, η οποία προχωρά σε εκπτώσεις στους λογαριασμούς μας. Είναι τα ευχάριστα νέα της ημέρας αυτά, Λίνα. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μόλις πριν από μία ώρα ότι θα είναι δωρεάν το πάγιο για όλους από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες θα υπάρχει 8% έκπτωση στους ευάλωτους καταναλωτές, στους ευάλωτους πελάτες της. 8% βέβαια θα υπάρχει έκπτωση και σε όσους καταναλώνουν πάνω από 2.000 κιλοβατόρες. Είναι οικογένειες συνήθως με δύο παιδιά αυτές που έχουν αυξημένες ανάγκες. Και 5 ευρώ έκπτωση θα είναι σε όσους πληρώνουν τον λογαριασμό τους ηλεκτρονικά. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, η ΔΕΗ θα διευρύνει και το ωράριο των καταστημάτων της έως της λειτουργίας των υποκαταστημάτων της έως τις 9 το βράδυ, για να μην δημιουργείται συνωστισμός και να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι οι καταναλωτές. Τώρα,
Βρισκόμαστε εδώ στον Λεωφόρο Βιλής, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο βενζίνης, μιας και οι πρατηριούχοι έχουν ζητήσει να ανοίγουν τα πρατήριά τους μόνο τρεις μέρες την εβδομάδα και με ωράριο μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, χωρίς δηλαδή να έχουν διανυκτέρευση, για το λόγο ότι δεν υπάρχει πελατεία. Έχουν υπολογίσει ότι κατά 60% μειώθηκε η τζίρος τους την περασμένη εβδομάδα και περιμένουν άλλο ένα 20% αυτή την εβδομάδα, σύνολο 80%. Αρκεί βέβαια να σου πω ότι δύο ώρες που βρισκόμαστε σε αυτό το βενζινάδικο έχουν έρθει μόνο δύο πελάτες για να γεμίσουν, για να βάλουν μάλλον βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Επισκεφτήκαμε και από το πρωί και σούπερ μάρκετ. Πώς είναι η εικόνα εκεί? Ουρές, υπήρχε κόσμος που πήγε να ψωνίσει σήμερα. Φοβήθηκαν ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν και θα δυσκολέψουν. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που μας είπαν ότι δεν είχαν σήμερα σκοπό να πάνε στο σούπερ μάρκετ να πάρουν προϊόντα, αλλά πήγαν σήμερα φοβούμενοι μήπως δυσκολέψουν η μετακίνησή τους. Δεν υπήρχαν ουρές. Υπήρξε συνεχής αστυνόμευση. Είδαμε πάρα πολλά περιπολικά αλλά και πάρα πολλές μηχανές της Δίας όπου ζητούσαν τα απαραίτητα έγγραφα από τους καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Αργύρη Καλογερόπουλο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, τον συνάδελφο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καθώς, Γιώργο, έχουμε μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Twitter για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ναι, με τη συμπλήρωση των πρώτων 7 ωρών από την επιβολή του μέτρου της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, ο Πρωθυπουργός στο Twitter στέλνει μήνυμα, στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά πως σήμερα ισχύει ο αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα. Ας γίνει το κάθε σπίτι ένα οχυρό ζωής και ας μείνει η πόρτα όλων μας κλειστή στον κορονοϊό. Μένουμε υγιείς, συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε στο σπίτι. Συνοδεύει, πρέπει να σου πω, το μήνυμά του στο Twitter ο Πρωθυπουργός με ένα ενημερωτικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, με το οποίο δίνονται οδηγίες σε ένα animated περιβάλλον για το πώς μπορούν να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις μετά την επιβολή της καθολικής απαγόρευσης. Μάλιστα, σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Διακομματική στήριξη, κυρίες και κύριοι, έχουμε στο μέτρο της κυβέρνησης για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, Αλέξης Τσίπρας και Φόφη Γεννηματά ζητούν την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του μήνυμα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να γίνει η Ιταλία. Βάζοντας το περίβλημα της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην υγειονομική ασπίδα κατά του κορονοϊού, η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαλείψει κάθε κίνδυνο εξάπλωσης της επιδημίας που τροφοδοτείται από την ανεύθυνη στάση εκατοντάδων ατόμων. Συμπατριώτες μου, στην Ιταλία χάνεται δυστυχώς ένας άνθρωπος κάθε 2 λεπτά. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέος λοιπόν να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μόνο μία. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι. Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντας στις εστίες μας, τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής. Δεν θα αφήσω ωστόσο μερικούς επιπόλαιους να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών. Πριν από το διάγγελμα, το Πρωθυπουργός ενημερώνει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς. Με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επαναλαμβάνει την πρότασή του για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και να ζητά αναλυτικά στοιχεία για τα αποθέματα υγειονομικού υλικού, καθώς επίσης για την επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ. Εμείς, επειδή θέλουμε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι, είπαμε, βάζουμε πλάτη εκεί που πρέπει, βάζουμε πλάτη στα δύσκολα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημαίνουμε τις ολιγορίες, πρέπει να επισημαίνουμε την κρισιμότητα των στιγμών και κυρίως την κρισιμότητα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι το μείζον. Η Φόφη Γεννηματά επιμένει στην ανάγκη προφύλαξης των στελεχών του κρατικού μηχανισμού που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία, αλλά και ελέγχουν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ό,τι όπλα έχουμε για να κρατήσουμε την κοινωνία μας όρθια και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Να προστατέψουμε τους Έλληνες πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Το ελάχιστο και αυτονόητο που έπρεπε ήδη να έχει γίνει είναι η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και η ένταξή του στον κρατικό σχεδιασμό, η άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι υγειονομικοί. Την ίδια στιγμή αυστηροποιούνται τα μέτρα σε ό,τι αφορά στις αεροπορικές συνδέσεις. Αναμφίβολα, η εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που εξειδικεύτηκε χθες από τους αρμόδιους υπουργούς βάζει σε μια νέα φάση τη ζωή όλων των Ελλήνων. Τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Απριλίου, εκτός αν η κυβέρνηση αποφασίσει την παράτασή τους.
Μια νέα πραγματικότητα ζουν από σήμερα οι Έλληνες μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ για την ανακοπή της διασποράς του κορονοϊού. Τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία για να μην ζήσουμε τραγικές στιγμές όπως η γειτονική Ιταλία. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Από σήμερα στις 6 το πρωί τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για όλους τους Έλληνες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι για να μετακινηθούν πρέπει να έχουν στα χέρια τους ειδικά έντυπα. Ένα για τη μετάβαση στην εργασία και ένα για τη μετάβαση στις αναγκαίες δραστηριότητες. 8 είναι οι εξαιρέσεις που δίνει ο νόμος, όπως εξειδικεύθηκαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετάβαση σε τελετή, παραδείγματος χάρη, κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος και μόνο. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. Όσοι βγαίνουν από το σπίτι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα, το διαβατήριό τους, το έγγραφο που έχουν συμπληρώσει ή, εάν δεν έχουν πρόσβαση σε κομπιούτερ, μία υπεύθυνη δήλωση. Το πρόστιμο για τους παραβάτες αγγίζει τα 150 ευρώ. Τα έντυπα οι πολίτες μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα forma.gov.gr που άνοιξε το πρωί. Για όσους έχουν εύκολη πρόσβαση στο κινητό τους, θα στέλνουν μήνυμα στον αριθμό 13033, ειδοποιώντας για την έξοδό τους. Και ο τρίτος τρόπος αφορά την αποστολή SMS σε έναν πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο 13033, όπου γράφει κανείς έναν από τους 6 αριθμούς, 1 έως 6, κενό, και μετά το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση κατοικίας του. Όσοι νομίζουν ότι δεν θα πιαστούν στην τσιμπίδα του νόμου, είναι μάλλον γελασμένοι. Στην αρένα των ελέγχων μπαίνουν εκτός από την αστυνομία, το λιμενικό, αλλά και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θα υπάρχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και από αέρος επιτήρηση με ντρόν και ελικόπτερα. Η ιδιαίτερη μνήμα θα ληφθεί και για όσους ηλικιωμένους συμπολίτες μας είναι μόνοι στο σπίτι. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ώστε να δίνεται δυνατότητα εξυπηρέτηση πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και να διεκπαιρώνονται οι εργασίες τους, είτε ακόμα και προμήθειες από σούπερ μάρκετ, μέσω δημοτικών υπαλλήλων. Τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Απριλίου, εκτός αν η κυβέρνηση αποφασίσει την παράτασή τους. Σε γενικές γραμμές πάντως, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν παρατράγουδα. Το μεγαλύτερο μακράν αυτό με έναν 26χρονο χθες το βράδυ στη Βούλα. Πάμε να συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου να δούμε τι έγινε, γιατί ο 26χρονος επιτέθηκε σε άντρες της ομάδας Δίας, Μίνα. Τους έφτισε συγκεκριμένα, Αλίνα, και μάλιστα αμέσως μετά τους αποκάλυψε ότι είχε επιστρέψει πριν από μερικές ημέρες από την Αγγλία. Και ενώ θα έπρεπε κανονικά να είναι σε καραντίνα, εκείνος είχε βγει έξω από το σπίτι του και έσπαζε τα μπαρμπρίζ και τους καθρέφτες των αυτοκινήτων. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες, λοιπόν, αργά το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής της Βούλας ειδοποίησαν το 100 ότι ένας νεαρός έχει βγει έξω από το σπίτι του και σπάει τους καθρέφτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων. Όταν έφτασαν, λοιπόν, στο σημείο εκεί οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο 26χρονος άρχισε να τους φτύνει στο πρόσωπο και να φωνάζει ότι έχει κορονοϊό. Όταν κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν, τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και εκεί, λοιπόν, τους είπε ότι βρισκόταν μέχρι και πριν από 2 ημέρες στο Λονδίνο που είχε πάει για να εργαστεί και είχε επιστρέψει. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ, ο οποίος έδωσε εντολή 14 αστυνομικοί, οι αστυνομικοί δηλαδή της ομάδας Δίας, καθώς επίσης και όσοι αστυνομικοί ήταν εκείνη την ώρα στο τμήμα, να μπουν 7 ημέρες σε καραντίνα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μάλιστα στη δικογραφία που σχηματίστηκε υπήρχε και η κατηγορία ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους για τον κορονοϊό.
Ο ίδιος, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, νομίζω το καταλαβαίνουμε και όλοι μας, φαίνεται να έχει μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Οδηγήθηκε μάλιστα λίγο αργότερα, δόθηκε εντολή για τον εγκλεισμό του. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην καραντίνα και αμέσως μετά θα πάρουν τις ανάλογες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συνεχίσουν από εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα, από τις 6 το πρωί μήνα, ζούμε μια νέα πραγματικότητα στη χώρα μας με την απαγόρευση κυκλοφορίας. Όλοι αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι και τέλος μέχρι όσο πάει ή αν ενδεχομένως υπάρχουν σκέψεις για μεγαλύτερα μέτρα. Λίνα, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα δείξουμε πειθαρχημένοι ή όχι. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχουν και πιο αυστηρά μέτρα, οι οποίες καλό είναι να μην τις συζητήσουμε και να μην εφαρμοστούν ποτέ. Πάντως, εάν και αυτή τη φορά φανούμε απίθαρχοι, είναι βέβαιο ότι ο μηχανισμός έχει και άλλα μέτρα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι σήμερα φάνηκε ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής η εικόνα τουλάχιστον που έχουμε από τους αστυνομικούς που βγήκαν στον δρόμο φαίνεται ότι το 99,9% των ανθρώπων που σταμάτησαν για να ελέγξουν ήταν κανονικά προετοιμασμένοι, είχαν το χαρτί που έπρεπε. Μάλιστα, τους έκανε εντύπωση ότι ήταν τυπωμένη φόρμα από το ίντερνετ και δεν είχαν καταφύγει έστω σε αυτή την εύκολη λύση που είναι το λευκό χαρτί. Ναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όλο ακριβώς, αυτό που γίνεται από το πρωί. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό πάντως που θέλω να σας πω είναι ότι πριν από λίγο είχαμε τα πρώτα πρόστιμα. Δύο στοιχείο και ένα στην Λέσβο. Επίσης θέλω να πω, γιατί μας ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές. 150 είναι αυτά τώρα, έτσι. 150 ακριβώς. Δεν είναι υποχρεωτικό, Λίνα, όταν ο αστυνομικός σε σταματά για να σου κάνει έλεγχο, να κατεβάσεις το παράθυρο, να του δώσεις τα χαρτιά και να στα επιστρέψεις πάλι πίσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό με αναβασμένο το παράθυρό σου και δείχνοντάς του μέσα από το αυτοκίνητο τα χαρτιά και οπωσδήποτε την ταυτότητά σου. Για να προστατευτούμε και εμείς και οι άνδρες αστυνομίας, βέβαια. Όμως, προσοχή, ναι. Τα πράγματα δεν θα είναι έτσι αύριο. Σήμερα ήταν, καταλαβαίνουμε όλοι, μια ημέρα προσαρμογής. Από αύριο θα πρέπει όλοι να είναι εφοδιασμένοι κανονικά με την ταυτότητά τους και με το έγγραφο που θα δικαιολογεί για ποιο λόγο έχουν βγει από το σπίτι τους. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Καραμήτρου. Εμείς πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Τσεκούρα, καθώς το Οικονομικό Επιτελείο Βασίλη ετοιμάζεται να εντάξει στη λίστα με τις επιδοτήσεις και άλλα επαγγέλματα για τα οποία έχει πέσει κατακόρυφα ο τζίρος τους. Θα υπάρξει λοιπόν και νέα ανανεωμένη λίστα τις επόμενες ημέρες με επιχειρήσεις που θα κλείσουν με εντολή του ελληνικού δημοσίου ή τουλάχιστον, επειδή έχει πέσει πάρα πολύ ο τζίρος τους, να μπορούν να διεκδικούν τις διευκολύνσεις που δίνει το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και οι εργαζομένοι τους να μπορούν να πάρουν την αποζημίωση των 800 ευρώ. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις αλλά και κλάδι, Λίνα, που στην ουσία είναι ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι, αλλά στην πράξη δεν λειτουργούν, διότι ο τζίρος τους έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν επίσης και επαγγελματίες και κλάδοι συγκεκριμένοι, όπως για παράδειγμα τα πρατήρια καυσίμων, που έχουν ζητήσει να δουλεύουν τρεις φορές την εβδομάδα, για παράδειγμα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και όλες τις υπόλοιπες μέρες να είναι κλειστά τα πρατήρια. Υπάρχουν τα πλυντήρια αυτοκίνητα που λένε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, αλλά δεν έχουμε καθόλου τζίρο, αλλά παραμένουμε ανοιχτοί με το λύνο του ελληνικού δημοσίου. Οι ηλεκτρολόγοι και φούρνοι επίσης έχουν ζητήσει να μπουν στις ευεργετικές διατάξεις, δηλαδή οι κωδικοί λειτουργίας τους να ενταχθούν στη ρύθμιση του Υπουργείου. Πάντως, όπως και να έχει, σήμερα και μετά όσο είπε το πρωί στο Open ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Θόδωρος Κυλακάκης, περιμένει το Οικονομικό Επιτελείο να πληρωθεί το 800 η αποζημίωση αυτή στους δικαιούχους εργαζόμενους μέχρι τις 10 Απριλίου. Mm-hmm. Αν χρειαστεί, προφανώς, αυτό λένε, αφού να νοηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα έχουμε και νέες παρεμβάσεις, άρα ενδεχομένως και νέα αποζημίωση, αν πάμε παραπέρα. Μάλιστα. Από τις 30 Απριλίου. Μένει να το δούμε. Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Σκυλακάκη. Κάποιος ο οποίος είχε έναν ανεκτό τζίρο τον Μάρτιο, θα πρέπει να περιμένει τον Απρίλιο τον εμπλουτισμό. Ή έστω αν είχε μια μικρή μείωση τζίρου. Κοιτάμε αυτούς που έχουν μεγάλη μείωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι 45 μέρες ή 2 μήνες θα έχουν πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Μαρία Ανδρικάκη, που θα μας πει τι γίνεται, Μαρία, στον υπόλοιπο κόσμο, ποιες χώρες είναι σε καραντίνα και σε ποιες έχουν εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, Λίνα, βρίσκονται σε καραντίνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Στο απόλυτο lockdown αυτή τη στιγμή φυσικά η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, που βλέπει τα θύματα της δυστυχώς να αυξάνονται κατακόρυφα, και το Βέλγιο. Ανοιχτά εκεί είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και οι τράπεζες για να εξυπηρετούν
τους πολίτες. Η κυκλοφορία ελέγχεται από τις αρχές με περιπολίες και φυσικά με drones. Η Ισπανία είναι σε καθεστώς πλήρους καραντίνας τις τελευταίες μέρες, με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δηλώνει ότι επιθυμεί επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 15 μέρες ακόμη. Στη Μεγάλη Βρετανία, Λίνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο ελαστικά, αν και οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων όπως το Λονδίνο προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κάνουν μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις. Ο Μπόρις Τζόνσον τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ανταποκρίνεται, ζήτησε από τους ηλικιωμένους να παραμείνουν στα σπίτια τους και από τους νεότερους να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των 2 μέτρων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και περίπου 10 μέρες, αφού 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης από μόνες τους, Λίνα. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας για να δούμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση στην Ιταλία και θα μιλήσουμε και με τους ανταποκριτές μας στις Βρυξέλλες, στην Κωνσταντινούπολη και στο Βερολίνο, που θα μας μεταφέρουν την εικόνα από εκεί. Προς το παρόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο λιμάνι της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, έφτασαν χθες 108 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από την Ιταλία. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές όταν αντίκρισαν τους δικούς τους ανθρώπους που περίμεναν υπομονητικά αρκετές ώρες, καθώς το πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει νωρίς το μεσημέρι καθυστέρησε αρκετές ώρες. Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 9.30 το βράδυ της Κυριακής. Το πλοίο Cruz Olympia δένει στο λιμάνι της Πάτρας, μεταφέροντας τους τελευταίους 108 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην Ιταλία λόγω του κορονοϊού. Από νωρίς, συγγενείς τους βρέθηκαν στο σημείο για να τους παραλάβουν και αναγκαστικά να μπουν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε καραντίνα για 14 ημέρες, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Ήδη έχουμε ετοιμαστεί, ήδη εγώ είμαι αυτή που θα μπω και εγώ στην καραντίνα μαζί με το αυτοκίνητο, έχουμε μάθει και με το παιδί. Έχουμε ετοιμάσει ειδικό χώρο μες στο σπίτι, με μπάνιο δικό του. Οι υγειονομικές αρχές μαζί με την πυροσβεστική και την αστυνομία, αλλά και το λιμενικό, είχαν καταρτήσει σχέδιο απομάκρυνσης των επιβατών του πλοίου με λεωφορεία στους τόπους κατοικίας τους. Θα τους πάρετε, θα πάτε στο Σύνταγμα, εκεί θα σας περιμένουν συγγενείς, θα τους αφήσετε και μετά γυρίζετε πάλι πίσω. Με τις στολές όπως είστε, δεν τις βγάζετε καθόλου. Από την ώρα που θα πείτε για να ξεκινήσετε μέχρι την ώρα που θα γυρίσετε, δεν θα βγάλετε τις στολές. Τις στολές θα τις βγάλετε όταν θα κατεβείτε το λεωφορείο. Η πυροσβεστική υπηρεσία και συγκεκριμένα η έκτη ΕΜΑΚ ήταν αυτή η οποία ανέλαβε το έργο της μεταφοράς των επιβατών από το πλοίο στους τόπους κατοικίας τους στην περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, οι οδηγοί και οι συνοδοί είχαν ντυθεί με ειδικές προστατευτικές στολές. Η ένταση στο λιμάνι μεγάλη. Οι υπόλοιποι επιβάτες του πλοίου, κυρίως οδηγοί φορτηγών, φεύγουν πρώτοι με τους φοιτητές να αφήνουν την Πάτρα για τους τόπους κατοικίας τους, συνοδεία περιπολικών της Ελλάς, στις 11 το βράδυ. Οι επαναπατριστέντες, βάσει των οδηγιών που έλαβαν από τον ΕΟΔΗ, θα μείνουν σε καθεστώς καραντίνα στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, απομονωμένοι σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν 266 Έλληνες φοιτητές και εργαζόμενοι από την Ισπανία. Αυτό είναι το ξενοδοχείο το οποίο βλέπετε τώρα στους δέκτες σας. Δεν ήξεραν ότι με την άφιξή τους θα μπουν σε απομόνωση και παραμένει ακόμα άγνωστο εάν θα γυρίσουν στα σπίτια τους για να απομονωθούν εκεί. Αδαμαντία Λιόλιου. Βρίσκονται, Λίνα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και λαμβάνονται δείγματα από τους 266 επιβάτες της πτήσης που έρχονται από την Μαδρίτη. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον ΕΟΔΗ από τις 11 το πρωί για το λόγο ότι προέρχονται από χώρα στην οποία ο κορονοϊός εξαπλώνεται ραγδαία και έχουμε πολλά κρούσματα όπως και πολλούς θανάτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, που έχουμε, κάποιοι από αυτούς έχουν συμπτώματα και κυρίως πυρετό και μάλιστα θα πρέπει να αναφέρουμε πως θα εξεταστούν τα δείγματα και όσοι είναι αρνητικοί στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο σπίτι τους. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Τώρα, ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι οι ίδιοι είναι ιδιαίτερα ταραγμένοι και ξαφνιασμένοι από τη δικασία και με την οποία έγινε η πληροφόρησή τους. Μόλις ο πιλότος τους ενημέρωσε ότι θα μεταφερθούν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι θα παραμείνουν εκεί 14 ημέρες σε καραντίνα. Ωστόσο, μετά η ενημέρωσή τους άλλαξε και τους είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί 7 ημέρες. Όλοι τους είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται οικογένειες όπως επίσης και φοιτητές. Ανησυχούν φυσικά και οι οικογένειές τους και όλοι αναρωτιούνται το τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μας ενώ εμείς παρακολουθούμε πλάνα από την χθεσινή τους άφιξη στο ξενοδοχείο. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, η επιχείρηση επαναπατρισμού όλων των Ελλήνων και μέχρι σήμερα, Αλεξία Τασούλη, έχουν έρθει πίσω στη χώρα μας 1.000 Έλληνες, ενώ μπαίνει και τέλος στις πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία. Η επιχείρηση, πολύ σωστά, επαναπατρισμού είναι λοιπόν σε εξέλιξη. Τα τελευταία νέα είναι ότι ο
από τη Σύριδα, από τη Γεωργία, που επρόκειτο να έρθει χθες μεταφέροντας 60 Έλληνες. Τελικά αυτό δεν έγινε, αναμένεται να γίνει αύριο, καθώς από την Τυφλίδα τους ενημέρωσαν ότι πρέπει το αεροδρόμιο να γίνει απολίμανση. Αναμένουμε επίσης τις επόμενες ώρες ειδικές πτήσεις από την Αυστραλία, το Περού και το Βιετνάμ για να έρθουν και από εκεί οι Έλληνες. Ενώ όπως είπες και εσύ, από τα μεσάνυχτα σταματούν οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Δεν ισχύει για τους Έλληνες που έχουν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα. Πρέπει να το δηλώσουν και να γίνει κανονικά ο επαναπατρισμός τους και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε να συναντήσουμε και πάλι τώρα τη Δέσποινα Βλεπάκη, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι ισχύει από εδώ και πέρα για τα φαρμακεία. Δέσποινα, αλλάζει το ωράριο λειτουργίας τους. Είναι πολύ σημαντικό και για τους τηλεθεατές μας να είναι ενημερωμένοι για αυτό. Αλλάζει λοιπόν το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Αθήνας προς το παρόν. Έτσι από σήμερα θα λειτουργούν 9 με 5 και όχι 9 με 2 και 5 με 8, ακριβώς για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες που πηγαίνουν στα φαρμακεία. Να σου πω ότι αυτό προς το παρόν δεν συμβαίνει για τα φαρμακεία με διευρυμένο ωράριο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτά. Ενώ αναμένεται απόφαση για το τι θα γίνει και με τα φαρμακεία στον Πειραιά και αναμένεται εξέλιξη σε σχέση με το ωράριό τους στις 26 του μηνός. Περιμένουν έγκριση από την περιφέρεια, όπως μας λένε, καλά πληροφορημένες πηγές. Τώρα, εκτός από αυτό, θέλω να σου αναφέρω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας που μας ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Πρόκειται για εθελοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας που καλεί όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ψυχολόγους, τους φοιτητές ιατρικής, αλλά ακόμα και συνταξιούχους υγειονομικούς, όποιοι λοιπόν μπορούν να μπουν μπροστά και να βοηθήσουν σε αυτή τη μάχη. Σε αυτή τη μάχη όλοι είναι απαραίτητοι. Με ποιον τρόπο? Όσοι λοιπόν επιθυμούν και μπορούν να συνδράμουν σε αυτόν τον αγώνα, τη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας με τον κορονοϊό, θα πρέπει να μπουν μέσα στο site του Υπουργείου Υγείας, moch.gov.gr, και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Είναι όλοι χρήσιμοι και απαραίτητοι σε αυτό το μεγάλο αγώνα που δίνει η χώρα για τη θωράκιση της από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον απόλυτο πόνο βιώνει, κυρίες και κύριοι, η Ιταλία, που βλέπει τους νεκρούς της να φτάνουν τους 5.500 και την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου. Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε νέο μήνυμα στους πιστούς, όσο οι εκκλησίες λειτουργούν και κλεισμένων των θυρών, με φωτογραφίες πιστών στα καθίσματα. Την ίδια ώρα, το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δημάρχους Ιταλικών πόλεων που προσπαθούν να συμμορφώσουν τους πολίτες με τους κανόνες της καραντίνας. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Έξω φρενών είναι οι δήμαρχοι στην Ιταλία με τους πολίτες που δεν τηρούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και δεν σέβονται τον αγώνα της χώρας ενάντια στον κορονοϊό. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τους επικεφαλείς μεγάλων πόλεων να απευθύνονται στους πολίτες με αυστηρά λόγια, ακόμα και να τους κυνηγούν στο δρόμο. E voi non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong. Andiamo. Την ίδια ώρα, ο Πάπας Φραγκίσκος απίφθινε μήνυμα ενότητας στους πιστούς και τους κάλεσε να προσευχηθούν για να σταματήσει η πανδημία. Λίγο νωρίτερα, μίλησε σε Ισπανό δημοσιογράφο για τις δύσκολες ώρες που περνάει ο πλανήτης. Médicos, enfermeros, voluntarios, que tienen que dormir en las camillas, porque ya no hay camas en el hospital y no pueden salir a dormir a sus casas. Esa es la vida que están llevando. A mí me gusta usar una palabra que me hace bien. Los santos de la puerta de al lado. Με τις λειτουργίες να πραγματοποιούνται στην Ιταλία χωρίς την παρουσία πιστών, ένας ιερέας στο Ρομπιάνο τύπωσε φωτογραφίες και τις έβαλε στις καρέκλες για να κάνει τη διαδικασία πιο ανθρώπινη. Celebrare la messa senza la presenza dei fedeli è difficile abituarsi. C'è bisogno di vedere il volto dell'altro. Εν τω μεταξύ, μετά την αποστολή Ρώσων επιδημιολόγων και ιατρικού προσωπικού από τη Μόσχα στην Ιταλία, και η Κίνα προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα για να μην καταρρεύσει. Ιατρικό προσωπικό από τη Γουχάν, το επίκεντρο της πανδημίας, μοιράζεται την εμπειρία του με τους Ιταλούς επιστήμονες. I'm just sending out a lot of love and feelings of support and courage.
Στο πλευρό της Ιταλίας είναι και το Hollywood. Η διάσημη ηθοποιός Aaron Stone έστειλε μήνυμα αγάπη στη χώρα που δοκιμάζεται από τον φωνικό κορονοϊό από το σπίτι της στην Καλιφόρνια, που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και 20 μέρες. Σύνδεση τώρα με τους ανταποκριτές μας στις Βρυξέλλες, στην Κωνσταντινούπολη και το Βερολίνο. Και Μαρία Ζαχαράκη, ανεβαίνει κατακόρυφα ο αριθμός των κρουσμάτων στην Τουρκία. Και εκτός από 4 χώρες σταματούν όλες οι πτήσεις, έτσι. 9 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο εδώ στην Τουρκία, Λίνα, εξαιτίας του κορονοϊού, ανεβάζοντας λοιπόν τον τραγικό απολογισμό στους 30. Αντίστοιχα, τα κρούσματα εδώ ανέρχονται στα 1236. Στο μεταξύ, όπως ανέφερες, τη διακοπή όλων των πτήσεων εκτός από 4 χώρες μέχρι τις 17 Απριλίου ανακοίνωσε ο Εθνικός Αερομεταφορέας της Τουρκίας. Ανάμεσα στις χώρες που διακόπτονται οι πτήσεις είναι πλέον και η Ελλάδα. Πάντως, Λίνα, να σημειώσω και το εξής, ότι η τουρκική κυβέρνηση απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες να λαμβάνουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει. Γιατί διαφορετικά δεν αποκλείεται και στην Τουρκία η απαγόρευση κυκλοφορίας, εάν τα υπόλοιπα μέτρα τουλάχιστον δεν αποδώσουν και συνεχίσει να μεταδίδεται έτσι γρήγορα ο ιός. Τουλάχιστον αυτό προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Αυστηρά μέτρα στην κυκλοφορία, Παντελή, στη Γερμανία, την ώρα που η καγκελάριος Μέρκελ είναι σε καραντίνα. Ναι, καλό μεσημέρι. Μπήκε από χθες το απόγευμα, από χθες το βράδυ σε καραντίνα. Μετά το διάγγελμα που έκανε στις 6.30 ώρα Ελλάδος, της ανακοινώθηκε ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα στο σπίτι της, γιατί την περασμένη Παρασκευή ήρθε σε επαφή με ιατρό, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Πήγε να κάνει ένα εμβόλιο πνευμονιόκοκου, όπως τη συνέστησαν οι γιατροί, όμως ο γιατρός ήταν θετικός και έτσι καγκελάριος δουλεύει, λένε, τώρα από το σπίτι της. Υπάρχει και υπουργικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Εξήγηλε χθες νέα αυστηρά μέτρα. Εδώ στο Βερολίνο μπορεί να βγει κάποιος έξω μόνο για συγκεκριμένες δουλειές. Μαζί του πρέπει να έχει ταυτότητα για αστυνομικούς ελέγχους και όχι πάνω από 2 άτομα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα νεότερα, 28.837 κρούσματα στη Γερμανία, 106 νεκροί, 2.807 αποθεραπεύτηκαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, Λίνα, τι λέει το Ινστιτούτο Κοχ. Ότι ο μέσος όρος των κρουσμάτων είναι άνδρες 45 χρόνων. Επίσης, τέλος να σου πω ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι χθες η Γερμανία έστειλε βοήθεια στην Ιταλία 7 τόνους ιατρικό υλικό και 300 αναπνευστήρες για τα ιταλικά νοσοκομεία. Λίνα. Τώρα τα κρούσματα αυξάνονται σημαντικά και στο Βέλγιο, Μαρία Ψαρά. Ισχύει, Λίνα, 342 νέα κρούσματα είχαμε από χθες. Φτάσαμε τα 3.743 συνολικά, 88 συνολικά οι θάνατοι, 13 περισσότεροι από χθες. 1.643 ασθενείς νοσηλεύονται, Λίνα. Αυτή την ώρα 322 άνθρωποι είναι στην εντατική. Η αισιόδοξη πλευρά είναι ότι 350 ασθενείς πήραν εξιτήριο, 61 από χθες. Και ότι για πρώτη φορά, σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, τα κρούσματα μειώνονται. Είναι οι θετικές ειδήσεις που έρχονται σήμερα από το Βέλγιο και οι Ρουμένων βεβαίως των αναλογιών. Η ετοιμότητα των νοσοκομείων βρίσκεται στο 100%, διαβεβαίωσε η Υπουργός Υγείας, Λίνα. Τώρα, στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Συνεδριάζουν αυτή την ώρα με τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ημερήσια διάταξη το θέμα είναι τι άλλο, ο επαναπατρισμός των Ευρωπαίων που έχουν εγκλωβιστεί σε τρίτες χώρες λόγω της πανδημίας. Όμως στην ατζέντα βρίσκεται και το θέμα της Τουρκίας, τα ευρωτουρκικά σύνορα, τα ελληνοτουρκικά σύνορα και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Λιβύη και τη Συρία. Στη συνέχεια, τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιήσουν και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 Υπουργοί Οικονομικών, δηλαδή το ECOFIN, οι οποίοι αναμένεται ουσιαστικά να σφραγίσουν την απόφαση που πήρε η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα για κατάργηση των κανόνων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα ποσά για τον περιορισμό του κορονοϊού, Λίνα. Μαρία Ψαρά, Μαρία Ζαχαράκη, Παντελή Βαλασόπουλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα σε Αιγαίο και Εύρω. Ο Ζήσης Μούσιος είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Να ξεκινήσουμε, Λίνα, με το τι συνέβη από νωρίς το πρωί σήμερα στους ουρανούς του Αιγαίου και μάλιστα πάνω από ελληνικά νησιά, τουρκικά F-16 έκαναν υπερπτήσεις από τις 10.30 στις νήσους Ανδροποφάγου στο Μακρονήσι, στις Ινούσες αλλά και πάνω από τα βορειοανατολικά παράλια της Χίου. Αυτό γίνεται σε μια ημέρα όπου χθες είχαμε και τα επεισόδια στον φράχτη του Εύρου, όπου περίπου 200-300 μετανάστες με τη βοήθεια και πάλι των Τούρκων αστυνομικών, οι οποίοι εκτός ξεβαχυλικά και καπνογόνα εναντίον των ελληνικών δυνάμεων, προσπάθησαν να παραβιάσουν τον ελληνικό φράχτη και να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Οι ελληνικές δυνάμεις αντέδρασαν δυναμικά, όπως πάντα, όπως κάθε φορά, με δακρυγόνα, καπνογόνα αλλά και ρήψεις νερού και απέτρεψαν για άλλη μια φορά την είσοδο των μεταναστών και μέσα σε ελληνικό έδαφος. Σε ευχαριστώ πολύ. Προς αναβολή οδηγούνται, κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακοί αγώνες της Ιαπωνίας λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό τις έντονες πιέσεις αθλητών και Ολυμπιακών Επιτροπών, άρχισε να εξετάζει την περίπτωση μετάθεσης της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Τόκιο. Ήδη ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει αθλητές και αθλήτριες στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Μετάθεση ναι, ματέωση όχι. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά την τηλεδιάσκεψη της Κυριακής μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Οι ανθρώπινες ζωές είναι πάνω απ' όλα, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να είναι μέρος της λύσης. Ως εκ τούτου, έχουμε καταστήσει ως ηγετική μας αρχή να διασφαλίσουμε την υγεία όλων των εμπλεκόμενων και να συμβάλλουμε στον περιορισμό του ιού. Οι φωνές των αθλητών για κίνδυνο της υγείας τους ολοένα και αυξάνονται τη στιγμή που οι Ολυμπιακές Επιτροπές η μία μετά την άλλη εκφράζουν την αντίθεσή τους για διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το καλοκαίρι. Ο Καναδάς μάλιστα ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα στείλει αθλητές και ομάδες στην Ιαπωνία. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια αλλά και η πίεση έντονη. Η ΔΟΕ θα λάβει την οριστική απόφαση μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες σε συνεργασία με τις Ιαπωνικές Αρχές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους κατόχους τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τους χορηγούς. Στην Ισπανία, η εφημερίδα Μάρκα για μία ακόμη φορά ξεχωρίζει και συγκινεί με το πρωτοσέλιδό της. Η ομάδα όλων με αυτή την εθνική Ισπανία θα νικήσουμε σίγουρα. Ο χαρακτηριστικός τίτλος για τους επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλεάρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.